Οι αμφικτίονες γνώρισαν εντός έδρας ΣΥΤΑ από την Αθλητική Ένωση Χαλανδρίου. Σε μάτς για την τρίτη αγωνιστική της Β' Εθνικής Χάντμπολ Ανδρών, η ομάδα της Λαμίας έχασε με 18-16 στο Χαλκιοπούλιο και παραμένει χωρίς βαθμό στο ξεκίνημα του φετινού πρωταθλήματος. Ο προπονητής των γηπεδούχων Γιάννης Τσιάπας μίλησε στο Σταρ Κεντρικής Ελλάδας για το παιχνίδι, αλλά και για τη φετινή προσπάθεια του συλλόγου. Θεωρώ ότι οι διαφορές δεν είναι πολύ μεγάλες. Αυτό που λείπει από εμάς, σας είπα και πάλι, είναι η εμπειρία των παιδιών, η έλλειψη αγώνων που θα μας δώσει αυτά τα στοιχεία που πρέπει. Χάσαμε πολλές εύκολες επιθέσεις και αυτό είναι ξεκάθαρα θέμα εμπειρίας. Η εμπειρία δεν αγοράζεται, περπατιέται. Είναι ομάδες που έχουν πολλά περισσότερα παιχνίδια, έχουν περισσότερες αγωνιστικές παραστάσεις και απλά έχουν κάνει πολλά περισσότερα χιλιάδες σουτ. Αυτή είναι η διαφορά. Πρέπει να βελτιώσουμε τα ποσοστά μας από τα 6 μέτρα. Αυτό που κρατάνε την αγωνιστικότητά μας στην άμυνα, τα παιδιά καταθέσαν ψυχή, κρίθηκε σε λεπτομέρειες. Συνεχίζουμε σε έναν όμιλο πολύ μα πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Το σκεπτικό μας είναι το ίδιο όπως είναι και πέρυσι. Είναι μόλις δεύτερη μας χρονιά. Σκοπός μας είναι να εδρεωθούμε στο χαντμπολικό χάρτη της χώρας, να δώσουμε το στίγμα μας μέσα από καλό παιχνίδι και να κάθε φορά να πηγαίνουμε όσο ψηλότερα μπορούμε. Αν αυτό μεταφράζει σε βαθμολογία, έχει καλώς. Αυτό προσπαθούμε, όλοι παίζουμε για να κερδίσουμε, αλλά παίζει και ο αντίπαλος.